Να γυρέψουμε γρήγορα. Έχουμε κλείσει εισιτήρια για τη Ρώμη. Φεύγουμε Ρώμη το βράδυ, διότι ένας από τους δύο μας, εγώ στο πιο κλασικό και παλιό, ο άλλος στο πιο μοντέρνο και καινούριο, θα χτυπήσουμε και οι δύο την κυρία πρώην Μπερλουσκόνη. Εγώ το λέω, το είπα και στην γυναίκα μου, μου λέει φύγε, 46.000 κατ' ημέρα, σε πουλάω όπου θες. Και σένα, δικιά σου. Λογικό είναι. Πήραμε άδεια και φεύγουμε να βρούμε. Είναι λίγο τάχει όλα και συμφέρει. Παλιά που κλάραμε. Φεύγουμε για Μπερλουσκόνη. 46.000 τη μέρα. 46.000 τη μέρα. Πού μπορεί να ξοδέψει 46.000 τη μέρα. Παιδιά, δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Εσύ ρε Στελάρα στο καζίνο. Τι καζίνο, βρε. Είσαι τόσο γκάτα. Θα πάρουμε τα λεφτά και πάμε στο καζίνο, ρε. Στο Las Vegas θα πάμε, δεν θα παίζουμε καζίνο. Τις γυναίκες, μόλις το άκουσε η γυναίκα σου. Γυναίκα, ο Στέλιος είναι. Ο Στέλιος, ο δικός σου. Τα άκουσες. Las Vegas, εμείς στο Las Vegas θα πάμε για να τρώμε, να βλέπουμε θεάματα. Εγώ 46.000 δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, έχουμε το πλοί σήμερα, πλοί. Λοιπόν, ακούστε. Στο πλοίο το λένε πλοί. Ακούσετε με. Σήμερα θα κάνουμε κοτόπουλο με πράσα, θα το πούμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα κοτόπουλα με πράσα που έχετε φάει μια ζωή. Είναι καταπληκτική συνταγή, πολύ εύκολη, οικονομική. Το πράσο ξέρω ότι αρέσει σε όλους, αρκεί να το μαγειρέψουμε σωστά. Μια διαφορετική παραλλαγή, θα δείξουμε να κάνουμε και ένα πουρέ γρήγορο πατάτας, να σας δείξω πώς γίνεται ένας πουρές. Όχι πολύ παχυντικό, άμα πάρουμε και κρέμα γάλακτος, έχει μόνο μισό ποτηράκι, ένα ποτηράκι της ρετσίνας, οπότε είναι λίγο. Αν βάλετε light, δεν έχει καθόλου λιπαρά, είναι πολύ έτσι ωραίο φαγητό να το τρώμε. Κρέμα τι light, άμα έχει κρέμα είναι, αρπάζει λίγο, φλάζα. Να βάλουμε κανονική τότε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα και ξεκινάμε. Εγγυημένη συνταγή, ειλικρινά, πρέπει να το κάνετε. Λοιπόν, κοτόπουλο με πράσα στο φούρνο. Αμάν, εδώ είναι η διαφορά η πρώτη. Θέλουμε ένα κιλό πράσα, τα πράσα που θα πάρετε να μην είναι μέσα δέντρα. Θα δείτε, άμα το κόψετε στη μέση, μερικά έχουν πολύ μεγάλο κοτσάνι. Οπότε... Παίρνουμε καμιά φορά από το πράσινο, βάζουμε και από το πράσινο από πάνω ή μόνο το άσπρο πράσινο κάτω. Θα τα εξηγήσω. Μάλιστα. Όλα. Πέτρο, τρεις-τέσσερις κουταλιές λάδι, Γιώργο. Μία σκελίδα σκόρδο, τρία φιλέτα κοτόπουλο σε λωρίδες, αλλά το πιπερωμένα με λίγο ελαιόλαδο. Μισή κούπα λευκό ξηρό κρασί, χρειαζόμαστε λίγο κρασάκι, σε περίπτωση που δεν έχετε θα βάλουμε νεράκι. Μία κούπα κρέμα γάλακτος, μισό κουταλάκι αλάτι, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, άμα δεν έχετε δεν θα βάλετε, 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη ή οτιδήποτε άλλο τυρί σας βρίσκεται στο ψυγείο, δεν μας πειράζει, 4 φέτες ψωμί του τοστ, ή μπορείτε να βάλετε λίγο κράκερ, λίγο ντάκο, κάτι αντίστοιχο. Φρέσκα αρωματικά και μία σκελίδα σκόρδο. Αυτά. Okay, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καμιά φορά λέμε 199, 110. Ναι. Τώρα, μα βάλουν και 110 παρμεζάνα και γουστάρι, όλους παραπάνω παρμεζάνα. Στη μαγειρική βάζει. Δεν είναι, η μαγειρική δεν είναι ζαχαροπλαστική, μπορείτε να βάλετε και 150. Λες μισό, ας πούμε, κουταλιά αλάτι, ο άλλος μπορεί να βάλει καθόλου, μπορεί να βάλει μία μισή, ας πούμε, γιατί είναι και μπάρες, ας πούμε. Το φέρνετε στα μέτρα σας, όπως θέλετε το φτιάχνετε. Μα αυτό είναι. Μην φρικάρετε δηλαδή, όπως σας λέω, άλλος 100. Πολλές εναλλακτικές. Να διαλέξουμε. Ναι. Έχουμε τη Σπανού. Έλα εδώ. Ναι. Έχουμε τη Σπανού. Και έχουμε και την κυρία Μπερλουσκόνη. Συνέχισε να μαγειρεύει. Ναι. Η Σπανού δεν έχει μία. Κάτσε γιατί πρέπει να σβήσει το τσιγάρο. Λοιπόν, να την παρουσιάσω. Έλα εδώ. Όχι. Η Σπανού δεν έχει μία. Είναι αυτό. Δεν έχει μία. Ναι. Και έχει από εδώ την κυρία Μπερλουσκόνη που είναι τρεις Σπανού. Ναι. Αλλά έχει 46 την ημέρα. Χιλιάρικα. Διαλέξτε. Στους κυρίους που βλέπουν. Πρέπει να απαντήσω εγώ. Ναι. Απάντα. Τώρα δεν γίνεται. Γιατί εκτός ότι με βρέφει η κοπέλα, με βλέπει και η μαμά μου. Ακόμα χειρότερο. Οπότε ναι, θα μου την πει πολύ. Ναι. Έθεσα το ερώτημα μόνο για τους τηλεθεατές, τους άντρες. Ωραία, εγώ μπορώ να κάτσω στην άκρη να βλέπω. Λοιπόν, έλα σου δείξω ένα κόλπο με το πράσο. Πρώτα απ' όλα όταν παίρνετε πράσα, να σας πω τι γίνεται. Άρα πέταξε τα φύλλα. Τα πράσινα, τα πάνω-πάνω τα φύλλα ποτέ δεν τα χρησιμοποιούν ούτε στο σέλερι ούτε στο πράσο. Είναι πικρά, δεν τρώγονται. Μόνο βολβός τρώγεται. Αυτό που παίρνετε και κόβετε πάνω-πάνω να ξέρετε ότι χαλάει το φαγητό σας. Δεν κάνει κάτι καλό. Μπορούμε να το βάλουμε μόνο για να κάνουμε κανένα ζωμό λαχανικών ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, αλλά και εκείνο σε λίγη ποσότητα γιατί είναι πικρά. Λοιπόν, ένα κόλπο για να καταλάβετε τα πράσα, άμα είναι εντάξει ή όχι, να το κόψετε στη μέση και να τα ανοίξετε. Άμα είναι εντάξει, τι εννοείς. Λοιπόν, όταν έχει φιλαράκια πολλά-πολλά μέσα, όπως έχει αυτό και φαίνεται σαν να πιάνεις μαρουλάκι χρήματα πολλά, τότε σημαίνει πως είναι εντάξει το πράσο μας. Άμα δείτε μέσα χοντρό κοτσάνι, που δεν έχει εδώ πέρα κανένα, δηλαδή να δείτε κάτι σαν μικρό-μικρό δεντράκι, σημαίνει, το πετάς. Το βγάζουμε και το πετάμε, αλλά σημαίνει ότι και το πράσο είναι παραγινωμένο, δεν είναι καλό. Μάλιστα. Έλα σου δείξω και ένα κόλπο πώς να τα ψιλοκόβεις πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Παίρνουμε την άκρη του πράσου και την κρατάμε σταθερή. Βάζουμε το χέρι μας εδώ. Και κάνουμε ένα σταυρό. Παπ, γυρνάμε. Και κάνουμε ένα σταυρό εδώ πέρα. Και μετά αρχίζει και κόβεις. Και αυτό εδώ πέρα είναι σταθερό στην άκρη, δεν κουνιέται. Οπότε μπορούμε να ψιλοκόψουμε μετά από εκεί. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Και θα δώσετε λίγο σημασία στο πράσο
μην το χοντροκόβετε, το κόψετε ψηλά κομματάκια και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά αυτό που σας έδειξα με το σταυρό να κάνετε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Εδώ που τα λέμε και ροδέλα να το έκανε, άμα τηγανιστεί. Διαλύεται. Πολύ ωραία, διαλύεται. Απλά εμείς θέλουμε να κάνουμε πολύ γρήγορα το φαγητό μας, γι' αυτό το λόγο το κάνουμε έτσι. Okay. Μια από αυτά τα πράγματα, αυτές τις παρατηρήσεις που κάνει ο Πέτρος, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τις έκανε κανείς στον κόσμο. Ο άνθρωπος ξέρει από μαγειρική. Όχι, αλήθεια μιλάω και ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάς πολλές φορές. Γιατί αυτά που λες. Τι. Δεν ισχύει. Γιατί το άκουσα. Λοιπόν. Δεν έχει ιδέα, λες. Τέρμα. Δεν έχω ιδέα. Τέρμα το μάτι. Λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε το πράσο. Εντάξει. Έχουμε ρίξει πράσο, έτσι, το είδατε, δεν είναι... Λοιπόν, το πράσο σε αντίθεση με το κρεμμύδι... Σε λίγη ώρα θα... Μπορούσαμε αυτή τη συνταγή να την κάνουμε με το κρεμμύδι και με κρεμμύδι. Η διαφορά του πράσου με το κρεμμύδι είναι ότι αν και το πράσο και το κρεμμύδι δίνουν μια γλυκάδα όταν ψήνονται, γίνονται πολύ γλυκά, όπως γίνονται τα κρεμμύδια, το πράσο βγάζει και μια σπιρτάδα. Ουσιαστικά είναι σαν να βάζουμε πιπέρι, αλλά δεν βάζουμε. Γι' αυτό το λόγο για μένα είναι πιο καλό υλικό να το χρησιμοποιούμε σε πολλές συνταγές. Είναι πιο τσαχπίνικο. Είναι τσαχπίνικο. Πολύ καλά το είπες, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει και μια τσαχπινιά στη γεύση. Λοιπόν, θα μου κόψεις το κοτόπουλο σε λωρίδες. Λωρίδες μόνο. Όσο πιο λεπτές, όσο πιο γρήγορα θα γίνει το φαγητό. Πού είναι εργαλεία. Θα έχω έτοιμα εδώ πέρα, θα έχω όλα φορμάρι έτοιμα για να δουλέψει. Κατάλαβε δουλειά δεν είχαμε, βρήκαμε εκεί να με βοηθεί το Άκη. Εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, ρε Πέτρο. Συμφωνώ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ το πράσινο, μαγειρεύετε σπίτι γενικά συνταγές, αυτή είναι μια συνταγή, μια παραλλαγή που θα ξετρελαθείτε, την κάνετε συνεχώς. Αρκεί να, θα κάνουμε και άλλες τσαχπινιές στην πορεία, θα δείτε τι θα κάνω, δώστε λίγο σημασία και θα καταλάβετε. Εδώ πέρα είναι περίπου 4 στήθη, 2 μεγάλα, 2 μικρά, μας έτυχαν τα μικρά, έτσι. Κόψτε και τα 4 που τα έχουμε. Αυτό είναι για 4 άτομα, ας πούμε. Είναι για 4 άτομα φαγητό, ναι. Και στο πάω 4 δες. Όχι εδώ, να σου δείξω. Ναι, πιο μικρή, πιο μεγάλη. Να σου δείξω το κόλπο πώς κόβουμε για να φαίνονται μεγαλύτερα στο μάτι. Στα εστιατόρια. Να φάω τι μεγαλύτερο έχεις δει. Ναι, έλα σου δείξω τώρα εδώ. Θα το κόψω λωρίδες έτσι. Μία, αυτό πήγαινε. Δύο, τρεις, τέσσερις. Δες πόσο ωραίες είναι. Άμα πάρω τώρα το φιλέτο και το γυρίσω ανάποδα και στρίψω το μαχαίρι και αρχίζω να κόβω εδώ λωρίδες, θα φαίνεται πολύ παραπάνω. Με ένα φιλέτο κοτόπουλο θα φαίνεται ότι έχω κόψει δύο φιλέτα κοτόπουλο. Με πιάνεις. Σε πιάνω, αλλά όταν το φάω. Όταν το πιάνει, όταν το φας, επειδή είναι μεγάλο κομμάτι, το βάζεις ολόκληρο στο σπίτι. Θα το κόψουμε στη μέση. Θα το κόψουμε. Ας το. Έλα. Εγώ θα τα κόψω έτσι που θα το κόβει και η κυρία μας. Ωραία. Έχω βράσει λίγες πατάτες εδώ πέρα. Εδώ. Θα το δείξουμε λίγο. Τίποτα δεν έχω βάλει, έχω βάλει νεράκι, αλατάκι, έβαλα τις πατάτες κομμένες μέσα, τις έβρασα για περίπου 15 λεπτά. Θα βάζετε πάντα αλάτι όταν βράζετε τις πατάτες, γιατί δεν μπορώ να τραβήξω ένα αλάτι με τίποτα μετά μέσα και θα τις σουρώσω. Λοιπόν, αυτό εδώ που έκανα εδώ είναι πολύ μεγάλο μυστικό για όλες τις συνταγές σας όταν χρησιμοποιείτε πατάτα. Την πατάτα, επειδή και η μαμά μου έκανε το ίδιο λάθος, ποτέ δεν την αφήνουμε μέσα στο νερό που βράζει. Όσο την αφήνουμε μέσα στο νερό που βράζει, τόσο πιο πολύ λασπώνει, τόσο πιο πολύ νερό τραβάει. Αυτό είναι για τα μακαρόνια, γι' αυτό τα βγάζεις κατευθείαν. Τα βγάζουμε κατευθείαν όλα τα άμυλα, όση ώρα μένουν μέσα στο νερό, τόσο περισσότερο νερό τραβάνε. Άμα το έχεις κλείσει και νομίζεις ότι σταμάτησε να βράζει, κάνεις λάθος. Δηλαδή αυτό συνεχίζει να βράζει, να βράζει, βράζει, να βράζει, να βράζει, να βράζει και παραβράζει. Κατάλαβα. Αυτό που γίνεται είναι στην αρχή, η πατάτα μας είχε πάρα πολύ νερό δίπλα, όπως φαίνεται αυτή. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία, αυτή έχει πάρα πολύ νερό δίπλα. Όσο την αφήνω μέσα στο σουρωτήρι, αυτό που γίνεται είναι επειδή είναι ζεστή η πατάτα, να εξατμίζει το παραπανίσιο νερό. Οπότε θα μείνει η πατάτα στόφια και θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ωραία τις συνταγές μας. Αυτές τις πατάτες ή μπορούμε να τις σοτάρουμε κατευθείαν με βούτυρο ή μπορούμε να τις κάνουμε πουρέ. Εσύ τι θες να τις κάνουμε. Εγώ λέω να τις κάνουμε πουρέ γιατί θα πεις πάλι βούτυρο θα βάλεις το πουρέ. Και στα δύο θα βάλω. Στο ένα... Σοτάρες έτες το. Να τις σοτάρουμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Να ρίξω αλλά το πίπερο εδώ ή δεν θες. Αλλά το πίπερο ελαιόλαδο πάνω εκεί πέρα, κατευθείαν. Και τώρα θα πάμε σε αυτό το κομμάτι που είπαμε χθες. Γιατί επίτηδες την έκανα τη συνταγή. Γιατί χθες μου είπες για το κρεμμύδι, το σκόρδο και το κρέας, ποια στιγμή τα τοποθετούμε πάνω στο τηγάνι. Ναι. Έτσι. Και τι σου είπα, καλύτερο είναι να έχουμε δύο διαφορετικά τηγάνια. Όπως και με αυτή τη συνταγή. Δεν μπορώ να βάλω το κοτόπουλο μέσα και να αρχίζω να σκοτάρω. Δεν πρόκειται να τσιτσιρίσει. Δεν πρόκειται να τσιτσιρίσει. Άρα αυτό που θα κάνετε και γενικά αυτό πρέπει να σας γίνει σαν μάθημα είναι όταν έχουμε κρεμμύδια. Πράσα, σέλερι, καρότα ή τα λοιπά. Τα σουτάρουμε, τα αφαιρούμε. Την ώρα που το λέει, εγώ σας δείχνω το αλάτι. Ο κύριος Σάκης και εμείς σπίτι μας
Δεν έχουμε πάρει αλάτι που ρίχνουμε ψηλό μέσα. Έχουμε πάρει χοντρό αλάτι. Ναι. Το οποίο το τρίβουμε και γίνεται ψηλό. Το χοντρό αλάτι είναι πάντα, μάλλον, καλύτερο.